Ε, βάσει του προεδρικού διατάγματο 85, που ψηφίστηκε στι 17-12 του 2022 και αφορά τον καθορισμό προσόντων διορισμού σε φορεί του δημοσίου, τροποποιημένου ε, του δημοσίου προσωπο, η διαδικασία που πρέπει να κινήσει η διαδικασία ώστε να εναρμονιστεί ο Οργανισμό Εσωτερική Λειτουργία τη ΔΕΙΑ με το παρόν ε, διάταγμα Έγινε από την υπηρεσία, καταφέραμε σήμερα σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό αφορά, για να καταλάβουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γιατί στάλθηκε όλο ε, ο ΟΕΗ, ΕΕ. αφορά την μετατροπή των ειδικοτήτων και την ομαδοποίησή του. Δηλαδή, ε, αυτή τη στιγμή σε μια υποθετική πρόσληψη στη ΔΕΙΑ, η ΔΕΙΑ ζητούσε, ε, 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 ζητούσε θέσει. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα. Εάν ήθελε να πάρει κάποιον ταμεία έναν καταμετρητή, ακριβώ έτσι βγαίνανε στην προκήρυξη και του ζητούσε. Βάσει του νέου νόμου όλα αυτά ομαδοποιούνται. Ζητάς μία κατηγορία, δηλαδή ας πούμε ΔΕΕ οικονομικών. Μέσα στο ΔΕΕ οικονομικών κάνουν όλη τις αιτήσεις και ανάλογα με το σύστημα του ΑΣΕΠ βγαίνει αυτό που θα προσληφθεί. Από εκεί και πέρα είναι στην κρίση του, του εκάστοτε διευθυντή του τμήματος στο να τον ορίσει σε ποια θέση θα εργαστεί στη ΔΕΙΑΚ. Και μετά από απόφαση και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται στη συγκεκριμένη θέση. Οπότε, στην ουσία, αυτό πρέπει να αναρμονιστούμε ήταν μια ομαδοποίηση των κατηγοριών και των ειδικότητων του προσωπικού τη ΔΕΗ. Αυτό ψηφίζουμε σήμερα πρέπει να ψηφιστεί, διότι ε, σε επικείμενε προσλήψει στη ΔΕΗ, εάν δεν υπάρχει αυτή η αναρμόνιση, δεν μπορεί να προχωρήσει στι προσλήψει εργαζομένων. Ε, να δώσω κάποιε διευκρινιστικέ απαντήσει σε αυτά που ακούστηκαν. Η γνωμοδότηση και τροποποίηση του ΟΕΗ από το Σύλλογο των Εργαζομένων ήρθε στην τροποποίησή του όταν τροποποιήθηκε ο ΟΕΗ. Οπότε υπάρχει η τροποποίηση. Σήμερα μιλάμε για την εναρμόνιση με ένα νόμο που βγήκε τέλο του 2022. Δεν μιλάμε για τον ΟΕΗ. Εναρμονιζόμαστε με ένα νόμο. Η θετική, η θετική γνώμη του, του Προεδρείου των Εργαζομένων υπήρχε στην τροποποίησή του και υπάρχει και το έγγραφο. Από εκεί και πέρα, ε, νομίζω με όλα τα επιχειρήματα που είπα πριν πρέπει να ψηφιστεί ώστε να αρμονιστεί, γιατί είμαστε και κοντά, από ό,τι έχω πληροφορίε, στο να μπορέσουμε να κάνουμε προσλήψη στη ΔΕΗΑ. Εάν δεν υπάρχει αυτό και δεν ψηφιστεί, δεν μπορούμε να κάνουμε προσλήψη στη ΔΕΗΑ. Ε, Δεύτερον, ε, η... σύμφωνα με το άρθρο 7 του 1069 του 80, ε, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον ΟΕΗ τη ΔΕΗΑ. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και λέει συγκεκριμένα, ε, εάν υπάρχει αντίθετη άποψη. Στη γνωμοδότηση του Προεδρικού Διατάγματο πρέπει να εκφραστεί. Οπότε πρέπει να εκφραστούμε στην αντίθετη άποψη. Όχι αν ήρθε σε κατεπήγον ή όχι. Πρέπει να εκφράσουμε τεκμηριωμένα στην αποκεντρωμένη διοίκηση για ποιο λόγο δεν ψηφίζουμε την εναρμόνιση με το Προεδρικό Διατάγμα. Ευχαριστώ.